Ο ορθοδοντικός είναι οδοντίατρος, ο οποίος μετά το πτυχίο της οδοντιατρικής ειδικεύεται για άλλα 3 χρόνια σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Έτσι δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του ορθοδοντικού μόνο όσοι έχουν τη σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας. Και για να πληροφορηθεί κάποιος ποιοι κατέχουν τον τίτλο του ορθοδοντικού, μπορεί να αποτανθεί στον τοπικό οδοντιατρικό σύλλογο. Η ορθοδοντική θεραπεία βελτιώνει την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση του ατόμου και διευκολύνει και την στοματική υγιεινή, διότι ως γνωστόν τα ίσια δόντια είναι πιο εύκολα στο βούρτσισμα, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για μελλοντικά οδοντιατρικά προβλήματα. Επίσης, μειώνει και την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην κροταφογραφική άρθρωση. Θα πρέπει η πρώτη ορθοδοντική εκτίμηση για ένα παιδί να γίνει στην ηλικία των 7 ετών, οπότε εκεί μπορούμε να δούμε αν το παιδί χρειάζεται να κάνει μία πρώτη φάση θεραπείας, αυτό που λέμε προληπτική ορθοδοντική θεραπεία. Στην ηλικία αυτή το παιδί είναι σε μεικτό φραγμό, που σημαίνει ότι έχει και κάποια παιδικά νεογυλά δόντια και κάποια μόνιμα δόντια. Έχει όμως αρκετά μόνιμα δόντια ώστε να είναι σε θέση ο ορθοδοντικός να εκτιμήσει αν χρειάζεται να γίνει κάποια προώρη προληπτική ορθοδοντική θεραπεία. Υπάρχει εσφαλμένη αντίληψη που πιστεύουν οι περισσότεροι ότι πρέπει να περιμένουν να ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια προκειμένου το παιδί να ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία. Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να περιμένουμε να ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια, διότι μέχρι τότε μπορεί να έχουν ήδη διαμορφωθεί οι γνάθοι, οπότε δεν μπορούμε να επέμβουμε για τη σωστή καθοδήγηση των γνάθων. Πρέπει να επέμβουμε για τη σωστή καθοδήγηση των γνάθων μόνο εφόσον είναι σε διαδικασία ανάπτυξης οι γνάθοι και όχι όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους. Στην ορθοδοντική, ένας ακίνητος μηχανισμός, τα γνωστά σιδεράκια, συγκολούνται πάνω στα δόντια, που μπορεί να είναι είτε μεταλλικά σιδεράκια, είτε λευκά τα κεραμικά, είτε γλωσσικά που συγκολούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών. Και πάνω εκεί τοποθετείται ένα σύρμα το οποίο ασκεί πιέσεις στα δόντια και τα μετακινεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να φτιάξει το χαμόγελό του, γιατί ένα ωραίο χαμόγελο είναι πάντα πολύ σημαντικό και για οποιαδήποτε ηλικία και για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία που κάποιος ασθενής δεν μπορεί να κάνει ορθοδοντική θεραπεία, αρκεί να μην υπάρχει κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα και να έχουμε ένα υγιές περιοδόντιο. Σαφέστατα και μπορεί ένας ενήλικας ασθενής να θεραπευτεί και σε πιο μεγάλη ηλικία, απλά μερικές φορές απαιτεί τη συνεργασία του ορθοδοντικού με άλλες ειδικότητες της οδοντιατρικής και της ιατρικής, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και νέες τεχνικές που μπορεί ένας ενήλικας ασθενής να κάνει ορθοδοντική θεραπεία χωρίς να βάλει τα κλασικά σιδεράκια που φαίνονται. Υπάρχουν τα γλωσσικά σιδεράκια, τα οποία συγκολούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών, οπότε δεν φαίνονται καθόλου εξωτερικά και μπορεί η κατασκευή των αγκίστρων αυτών να είναι και εξατομικευμένη. Υπάρχει και η τεχνική με τους διάφανους νάρθηκες. Στην τεχνική αυτή παίρνουμε αποτυπώματα των γνάθων ή σκανάρουμε τις γνάθους και μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας γίνεται σταδιακή μετακίνηση των δοντιών, οπότε κατασκευάζονται διάφοροι νάρθηκες. Ο ασθενής λοιπόν φορά μία σειρά από εξατομικευμένους διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι σταδιακά μετακινούν τα δόντια του στην επιθυμητή θέση. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για να ζούμε όμορφα πρέπει να έχουμε και ένα ωραίο χαμόγελο και να χαμογελάμε όσο πιο συχνά γίνεται. Και υπάρχουν τρόποι σήμερα, ακόμα και για κάποιον που δεν θέλει να φαίνονται τα σιδεράκια, να φτιάξει ένα πολύ όμορφο χαμόγελο το οποίο θα τον ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής του.